Τουλάχιστον 8 συλλήψεις προέκυψαν κατά τις ολονύκτιες έρευνες της Γαλλικής Αντιτρομοκρατικής. 5 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Λιόν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τις έρευνες σε σπίτια εντοπίστηκε οπλοστάσιο που περιλαμβάνει εκτοξευτή ρουκετών. Συνολικά διεξήχθησαν 150 έρευνες. Δείχνουμε εδώ και αρκετούς μήνες όχι μόνο τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και τη δέσμευσή μας για μάχη κατά όσων συνδέονται με αυτή. Όπως είναι το ακραίο Ισλάμ, οι ομάδες σαλαφιστών και όλοι εκείνοι που υποκινούν το μίσος κατά της δημοκρατίας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μανουέλ Βάλς, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης. Προσέθεσε μάλιστα ότι οι αρχές είχαν αποτρέψει και άλλες επιθέσεις από το καλοκαίρι και γνώριζαν ότι ετοιμάζονται ακόμα περισσότερες τόσο στη γαλλική επικράτεια όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Επιχειρήσεις των ανδρών της αντιτρομοκρατικής διενεργήθηκαν σε ακόμα 4 γαλλικές πόλεις, στο Μπομπινί, στην Τουλούζη, στην Γκρενόμπλη και στο Ζεμόντ. Οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής έκαναν έρευνες και στην περιοχή της Τουλούζης, όπου διέμενε ο Μοχάμεντ Μερά, ο τρομοκράτης που είχε σκοτώσει 7 άτομα το 2012.